Yes. Γαμίλησα, παρούσα. Κριτικός, παρόν. Αντωνόπουλος Γιάννης, παρόν. Τούβας Δημήτρης, Δημαράκης Ιωάννης, παρόν. Κωστίδη Πουλή, Πάλης Ιωάννης, παρόν. Νίτσου Κυριακή, Βουρίκας Γεώργιος, Ρούσης Ιωάννης, Αποστόλου Παναγιώτης, Κοτσοκού Μαρία, Βλούμη Γιαννικοπούλου, Κουμπούζος Γιώργος, Σαράντος Χρήστος, Λαδάς Απόστολος, Στρίκου Κωστίνη Άννα, Γεωργόπλος Ιωάννη, Γιαννούζης Ιωσήφ, Βαλαβάνης Χρήστος, Μαχαίρας Εμμανουήλ, Λαύρο Αναστάσιος, Αντωνόπουλος Αντώνιος, Τόκας Αναστάσιος, παρόν. Βουλής Γεώργιος, έρχεται. Περιβερόπουλος Κωνσταντίνος, παρόν. Από τους Προέδρους, κύριος Δάκης, παρόν. Κοντοβράκης, παρόν. Λιγκάκης, Σπανός, παρόν. Λιοκάτου Στάθης, παρόν. Περνησίας Σαρατόπουλος, Λιγκάκη, παρόν. Ήρθε ο κύριος Λιγκάκης. Ο κύριος Μαχαίρας ήρθε. Σαρατόπουλος Πέτρος απουσιάζει. Ο κύριος Φλωρής Παναγιώτης. Η κυρία Θεοδόρου Παναγιώτης. Πριν ξεκινήσουμε την ημερησία διάταξη, θα πούμε μια ανακοίνωση που μας έχει έρθει από την περιφέρεια. Και είναι μια ανακοίνωση δια δημοσίευση, έτσι όπως λέει, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβαστεί το πρώτο περιβαλλοντικού και χωροταξικού σχεδιασμού της Ριτεχώς Πελοποννήσου της αποκεντρωμένης διοίκησης Περιφέρειας ΔΕΛΤΑ ΕΕ και ΙΟΤΑ με το υπαριθμό 28, 12, 14, 36, 92, 26, 10, 14 είχαμε βάλει ως τροποποίησης επόμενα παρακάτω στοιχεία και καλύτερο κοινό να ενημερωθεί. Είναι κάτι που πρέπει να ανακοινώσουμε και εμείς και στο πίνακα του Δημαρχείου και στο Ιντερνετ. Κύριο Πακέρο, ξαναγκαστική μονάδα μεικτού τύπου με την αιμονία Αμάνα Ζώε κατηγορία 5 αστέμων με αμυντικότητα 450 κοινών και συνοδών υποστηρικτικών έργων που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 τη 6η ομάδα με ΑΑ2 σύμφωνα με την ύψη των Α19-58 του 12-21Β και βρίσκεται στι Αγίου Παντελήμα Κρατηδίου Δήμου Ελληνίδα τη ΠΕΑ Γορίδο. Αριθμό πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ τη ΑΕΠΟ που τροποποιείται ή ανανεώνεται 32-588-17-32-27 εκ του 13. Φορέα του έργου δραστηριότητα ανώνυμο εταιρεία συντηρητικού σκοπού 14. Αρμόδια για το έργο δραστηριότητα περιβαλλοντολογική αρχή τμήμα περιβαλλοντολογικού και χωρικού σχεδιασμού τη Διπεμπό Πελοποννήσου Παρκεδρομένη Διοίκηση ΤΔΕ και ΙΟΤΑ. Πληροφορίε Μορελάτο τηλέφωνο ΤΑΔΕ, αρμόδια υπηρεσία τη περιοχή για παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, περιφερειακό συμβούλιο περιφέρεια Πελοποννήσου, τηλέφωνο ΤΑΔΕ. Εφημερίδα δημοσίευση ή ανακοίνωση δημοσιογράφο, σύνδεσμο ιστοσελίδα, σχολείο δημοσίευση ή ανακοίνωση κλπ. Πέτρο Τατούλη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ξενοδοχείου, προφανώ κάτι έχει αλλάξει στην ΑΕΧΟ, τη δική του. Και την έχουμε κάνει την ανακοίνωση προς την δεχείται και ο κόσμος και εμείς και όλες οι τοπικές κοινότητες και όποιος προφανώς κάποιοι έχουν να... Λοιπόν, αυτό ήταν προς ανακοίνωση. Πριν πούμε στην ημερήσια διάταξη, έχουμε και ένα έκτακτο που πρέπει να βάλουμε. Είναι από την Επιτροπή Τουρισμού και κάποια έξοδα, κάποιες δαπάνες για την έκθεση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ τον κύριο Αντωνόπουλο να μας ενημερώσει σχετικά. Ο Δήμος Ελληνίδας θα συμμετέχει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2014. Στο κωδικό 00643200 δαπάνες εκθέσεων στο εξωτερικό και στο εξωτερικό υπάρχει
προϋπολογισμός 2.000 ευρώ εμείς θα χρειαστούμε, 1.750 για την έκθεση, για τη συμμετοχή, και είναι έξοδα διανυκτέρευση ξενοδοχείου 800 ευρώ, έξοδα διοδείων και κάψιμα 450, έξοδα εργολικών εισιτηρίων 100 ευρώ, προμήθεια παραδοσιακών προϊόντων για γεράσματα και έξοδα διατροφής 300 ευρώ και μεταφορικά διαφημιστικών εντύπων 100 ευρώ. Ο Δήμος Σεμιονίδας συμμετέχει στην έκθεση αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να συμμετέχουμε και τα έξοδα. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι 1.750 ευρώ. Σίγουρα είναι πολύ λιγότερο, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα μετά με τις πληρωμές. Σίγουρα όμως είναι αρκετά πιο λίγα τα χρήματα που πραγματικά θα πάει μετά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημόπουλο. Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα? Συγγνώμη. Αυτό είναι 1.750. Εδώ έχουμε τον κύριο Δημαράκη Ιωάννη, ο οποίος θα είναι εισηγητής του θέματος, να μας αναλύσει και λίγο. Καλησπέρα. Ο κανονισμός που ήδη έχετε πάρει σε χέρια σας εδώ και δύο εβδομάδες από την ιστοσελίδα του Δήμου είναι ένας κανονισμός καθαριότητας, τον οποίο προτείνουμε για θεσμοθέτηση, διαμορφώθηκε δε αφού λάβαμε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο, τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία και πρακτική και τα γενικά κοινικά χαρακτηριστικά των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας. Ο κανονικός καθαριότητας, όπως γνωρίζετε, δόθηκε από τον Δήμαρχο Ερμιονίδα της επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου, την επομένη, 25 Οκτωβρίου, κοινοποιήθηκε σε ηλεκτρονικά και έντονα τοπικά μέσα και ταυτόχρονα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς φορείς και τους πολίτες. Και έχει σταλεί περίπου σε 29 αποδέκτες φορείς, συλλόγους κλπ. Κατέθεσαν προτάσεις κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ο Εξοραϊστικός Οικιστικός Σύλλογος Παναγίτσα Βερβερότα Χαλιλίου, η παρέμβαση πολιτών Ερμιονίδας, η περιφερειακή παράταξη Πελοπόννησος Οικολογική, δημοτική σύμβουλη της πλειοψηφίας και διάφοροι πολίτες, όπως ο κύριος Σταύρος Γεωργίου, ο κύριος Γεώργιος Μίτσου κλπ. Ο κανονισμός καθαριότητας κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις 3 και 4 Νοεμβρίου αντίστοιχα, και αυτές οι επιτροπές το παρέπεψαν για ψήφιση στο σημερινό συμβούλιο. Οι αρχές και στόχοι λοιπόν που υπηρετεί ο κανονισμός αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη λειτουργικότητα όλης της περιοχής της Ερμιονίδας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των Δημοτών, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη στενότερη συνεργασία με τους πολίτες. Τελικός στόχος, η δραστική βελτίωση της καθαριότητας και της εικόνας της περιοχής της Ερμιονίδας. Ο κανονισμός καταρχήν προσδιορίζει και ταξινομεί τα απορρίμματα σύμφωνα με την κειμενή ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, αναφέρει τις υποχρεώσεις του Δήμου Ερμιονίδας και τέλος προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου. Στο Δήμο Ερμιονίδα, σύμφωνα με τον κανονισμό, εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης ποικίλων υλικών από τον ίδιο το Δήμο και σε συνεργασία με εγκεκριμένους ανεπικροτές. Σε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για ανάπτυξη πρώτων υλών. Επίσης, στο Δήμο Ερμιονίδας εφαρμόζεται η συλλογή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβουλήτων, τα οποία διατίθενται για αποκοστοποίηση. Ακόμη θεσπίζονται και άλλα ρεύματα ανακύκλωσης, όπως η συλλογή χωριστά χρησιμοποιημένων λαδιών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως,
παράλληλα με τη συλλογή ηλεκτρικών συσκευών μπαταριών. Επιπλέον υπάρχει μέρημνα για χωριστή συλλογή επίπλων, κλαδιών, βαζών, αυτοκινήτων που έχουν πίσω κύκλο ζωή του κλπ. Θα τοποθετηθούν ή είναι ήδη τοποθετημένοι μπλε κάδοι ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών, καφέ κάδοι συλλογής βιοαποδομήσιμων πλαστικών αποβλήτων, πράσινοι κάδοι ανακυκλώσιμων υλικών μη συσκευασίας και διάφορα άλλη κλάδη για τα υπόλοιπα ρεύματα να κινούν. Εμείς, η πλειοψηφούσα παράταξη, δεχτήκαμε τις εξής παρεμβάσεις και συμπληρώσεις από αυτούς που έκαναν τις προτάσεις που σας προανέφερα, σχετικά με το αρχικά αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου κείμενο. Πρέπει να έχετε πάρει και με mail σήμερα το μεσημέρι η αρχική των παρατάξεων, αλλά νομίζω και εδώ διανεμήθηκε και εδώ διανεμήθηκε ένα κείμενο τριών σελίδων όπου αναφέρονται οι διαφορές που έχει δεχτεί η πλειοψηφούσα παράταξη και επιτιμεί να ψηφιστούν και αυτές μαζί με το αρχικό πρωταθέν σχέδιο που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω τις αλλαγές ή τις βλέπετε. Στο κείμενο που βλέπετε που είναι μπροστά σας είναι αυτές με τα μπόρτε, με τα έντονα μαύρα γράμματα, οι αλλαγές που έχουν γίνει στα συγκεκριμένα άρθρα. Θέλετε να συμβούμε σύντομα τις αλλαγές? Όχι, είναι κάποιος που δεν έχει πάρει κάτι και θέλει διευκρίνηση πάνω σε αυτό που διαβάζει ο κ. Δημαρέκης. Αν είναι κάποιος, κύριε Λιμπερόπουλε, κύριε Τόκα, μήπως τα έχετε πάρει έτσι όλοι? Αν είναι κάποιος που το έχει πάρει, να το ξέρουμε. Ωραία, έχουμε πάρει, κύριε. Λοιπόν, άρα να προχωρήσουμε λίγο. Η καθαριότητα των χώρων αποβλέπει σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Ερμιονίδας και στηρίζει τη διαρκή συνεργασία των δημοτών με τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, θεωρώ ότι η συνεργασία όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα μεγιστοποιήσει τα θετικά αποτελέσματα. Κάθε δημότης έχει την ηθική υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να προσέχει τις συστάσεις σε εκείνους που τις παραβιάζουν. Κάθε δημότης επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις παραλήψεις των υπηρεσιών καθαριότητας σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά και τις παραβάσεις των διατάξεων από τους συνδημότες τους. Προτείνω να εξουδοτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας για να αποφασίσει για την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού καθαριότητας. Σας καλώ να ψηφίσετε τον παρόντα κανονισμό καθαριότητας, διότι η εφαρμογή του από όλους μας θα διασφαλίσει την καθαριότητα των αστικών και περιαστικών περιοχών του Δήμου μας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, είδα και σήμερα το πρωί στο blog του κυρίου Κρατσαίτη, έχει κάνει αρκετές αναφορές και από ξένες χώρες, είδα και ένα σλόγγαν που είναι από τον Τάλας και ενδεχομένως θα το προτείνω να το υιοθετήσουμε και εμείς. Λέει, too good to throw away. Δηλαδή, πάρα πολύ καλό για να το πετάξουμε. Και ρωτάει από κάτω, έτσι, τι τύποι υλικών πρέπει να ανακυκλώνονται. Σχεδόν τα πάντα, λέει, είναι στα αγγλικά. Σκέψου, λέει, πέντε όρους. Πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, χαρτί και χαρτόνι. Σας ευχαριστώ. Αν έχετε διευκρινίσει οτιδήποτε πάνω στον κανονισμό. Κάποιε ερωτήσει, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω του συμβούλου όλου να αναφερθούν μόνο στον κανονισμό. Οι ερωτήσει να αναφέρονται πάνω εκεί και μόνο. Γιατί σήμερα αυτό είναι το θέμα που συζητάμε. Όσο έχει να κάνει και αφορά στον κανονισμό, όχι άλλα θέματα και γενικότητε, ούτε τοποθετήσει. Καταρχήν, ερωτήσει. Ο κ. Γεωργό. Ο κανονισμός θεωρείται αφορά τα απορρίμματα. Αυτό το πώς καταλαβαίνετε, αν είπε ο κ. Δημαρέκης πριν από λίγο, ότι άμα ψηφιστεί ο κανονισμός,
θα βοηθήσει στο να καθαριστούν οι χώροι κλπ. Οπότε θα ρωτήσω αύριο και ρωτήστε κανένα. Ο κανονισμός είναι το εργαλείο, είναι το μέσο για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής. Δεν θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η ανακοίνωση του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για το θέμα των απορριμμάτων και να προηγηθήσει ο κανονισμός, το εργαλείο δηλαδή, το μέσο για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός. Ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός, τι προβλέπει για την υπάρχουσα κατάσταση που βλέπουμε και ζούμε με τα απορρίμματα. Τι το ερώτημα. Αν ψηφιστεί σήμερα ο κανονισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο, πόσο, πού και πώς θα βοηθήσει να εξομαλυνθεί η κατάσταση με τα σκουπίδια. Γιατί η ψήφιση δεν σημαίνει ότι από αύριο θα φύγουν τα σκουπίδια. Πότε προβλέπετε ότι θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Δεν απαντάει ο κανονισμός. Δεν δίνει απάντηση στο θέμα της διαχείρισης των σύμμικτων απορριμμάτων. Που δεν είναι ανακυκλώσιμα και που δεν είναι οργανικά. Αυτά και οι κάδοι που διαβάσαμε μέσα ότι υπάρχουν είναι οι μπλε κάδοι, είναι οι καφέ κάδοι, είναι και οι πράσινοι που είδαμε στην τροποποίηση σήμερα για ανακυκλώσιμα, μη συσκευασίες. Τα μη ανακυκλώσιμα. Πού θα πάνε αυτά τα σκουπίδια, τι θα γίνει. Ένα άλλο ερώτημα είναι, τι θα γίνει με τους χιλιάδες τόνους των παλιών και σύμμεκτων απορριμμάτων. Το έχουμε στο Σταυρό και στο Μαδρίτη του Κάρου, που είναι χιλιάδες, 30-40 χιλιάδες τόνοι. Ποια και πόσο μεγάλη είναι η περιβαλλοντική καταστροφή που έχει συντελεστεί σε δύο χωματερές, του Κάρου και του Σταυρού. Τι προβλέπουν για το Δήμο, τι πρέπει να γίνει, δηλαδή να δίνουν μια μετρήσεις, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει. Σε σχέση με τον περιφερειακό σχεδιασμό, πώς συνδέεται αυτή η διαδικασία που επιδιώκουμε, δηλαδή όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο περιφερειακός σχεδιασμός και ειδικότερα το εργοστάσιο, θα σταματήσει αυτό που επιδιώκουμε τώρα, θα γίνει κάτι άλλο. Στο άρθρο 33, προβλέπονται μεγάλα χρηματικά χρόνια. Σε αυτό αναφέρθηκα και στην Οικονομική Επιτροπή. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος δεν έχει το υπαλληλικό προσωπικό, δεν έχει το στελεχειακό προσωπικό λόγω έλλειψης μειωμένου αριθμού υπαλλήλων, ούτε προβλέπεται το επόμενο χρονικό διάστημα να προσλάβει. Πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Μετά μπαίνουν πρόστιμα και υπήρχε κανονισμός και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Έχει εισπαχθεί ποτέ κανένα πρόστιμο. Δηλαδή μέχρι σήμερα έχουμε στοιχεία αν έχει εισπαχθεί πρόστιμο ή στον προϋπολογισμό του 2015 θα εγγραφεί ποσό θα προβλέπεται εισπράξεις από πρόστιμα. Και εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ δεν προβλέπεται καθόλου κίνητρα για αυτούς που θα συμμετέχουν και θα βοηθάνε στην κομποστοποίηση ή στην ανακύκλωση. Και μιλάω για μια επιχείρηση μεγάλης. Έχουμε δύο επιχειρήσεις που η μία συμμετέχει στην κομποστοποίηση, η άλλη δεν συμμετέχει. Δεν θα πρέπει να επιβραβευθεί, παραδείγματος χάρη, με μείωση δημοτικών τελών. Με μείωση κάποιων τελών η επιχείρηση που συμμετέχει και βοηθάει. Νομίζω ότι δεν προβλέπεται οικιακή και συνοικιακή κομποστοποίηση. Γιατί, δηλαδή σε κήπους ή σε αυλές. Και τώρα στο άρθρο 6, στην παράγραφο 13, θεωρώ ότι είναι μια. Άρθρο 6 παράγραφο 13, μια φωτογραφική διάταξη που παραπέμπει στον ιδιώτη που έχει αδειοδοτηθεί για το πράσινο σημείο. Φυσικά είμαστε υπέρ του πράσινου σημείου, αλλά το ερώτημα είναι, έχει προεπιλεγεί ο επιχειρηματίας αυτός και μάλιστα έχει μπλέξει και τον χώρο στον οποίο θα δημιουργήσει αυτή την επιχείρηση, γιατί δεν. Επέλεγε ο Δήμος ένα χώρο και μετά μέσα από διαγωνισμό να προκύψουν οι επενδυτές οι ενδιαφερόμενοι. Πού θα πηγαίνει αυτός ο επενδυτής, πώς θα διαχειρίζεται μάλλον τα υπολείμματα των απορριμμάτων. Ο ιδιώτης ο επενδυτής, πού θα τα πηγαίνει, πού θα στέλνει τα ανακυκλώσεις, τι υποχρεώσεις έχει ο Δήμος απέναντι στον ιδιώτη. Και βέβαια ο χώρος ο οποίος έχει επιλέγει είναι τελείως ακατάλληλος. Γιατί είναι στην είσοδο του Πυραμιδίου, είναι μέσα και δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και η οποία είναι επιβαρυσμένη με τη φωματερή του κάπου. Υπάρχει εναλλακτική θέση
εκτός από τη συγκεκριμένη. Και κλείνοντας, για να μην καταχαστώ τον χρόνο, τον Ιούνιο του 2011 ψηφίστηκε και μάλιστα ομόφωνα ο κανονισμός καθαριότητας από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ο οποίος όχι μόνο δεν έγινε στο πρόβλημα, αλλά είδαμε να έχει φτάσει σε τραγικές καταστάσεις. Αυτός ο κανονισμός από μόνος του δεν θα αποφέρει αποτέλεσμα. Χρειάζεται θέληση, μεγάλη προσπάθεια και επιμονή για να αρχίσει να αποφέρει καρπούς. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστούμε τον κύριο Γεωργόπουλο. Θέλετε να απαντήσετε σε Εγώ θα ήθελα πέρα τις πολλές ερωτήσεις να απαντήσουμε στις τελευταίες, νομίζω τρεις ήταν οι εξής που αφορούν στον κανονισμό. Αν μην πλέξουμε, μπράβο, μην πλέξουμε στη διαχείριση των απορριμμάτων, πού θα πάνε τα σύμπτωτα, πού δεν θα πάνε, τα καταλάβουμε, γιατί αυτό δεν αφορούν τον κανονισμό. Εγώ λέω να μείνουμε σε αυτές που είπε για τα άρθρα του κανονισμού, όσα είπε ο κ. Γεωργόπουλος, και να απαντήσετε συγκεκριμένα, γιατί αλλιώς θα με κατηγορήσουν και θα ξαναξεφύγουμε τη συζήτηση και έχουμε κάνει ήδη αρκετές. Και ειδικά δύο τελευταίες για τα τι γίνεται και το πώς θα γίνει, τι είναι το πράσινο σημείο, πώς θα πάνε. Αυτά λοιπόν μην ξαναπλέξουμε στο ίδιο θέμα γιατί θα ξαναμακρηγορήσουμε. Να απαντήσουμε αν θέλουμε ή να σημειώσετε αυτές που αφορούν. Ωραία, ας απαντήσουμε. Ή θέλετε να απαντήσουμε σε ένα αναπτυγό ή μια Όμως, δεν θα μιλάμε μετά όλοι μαζί. Και ξανά ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι μία φορά, γίνονται μία φορά, έτσι, και τοποθετήσεις σε άλλη μία. Μην κάνουμε σημεία, γιατί κάνουμε 4 ώρες για ένα θέμα τώρα το οποίο ο κύριος θα πρασάσει. Πείτε μου, για διαπρόσταση. Επειδή το θέμα είναι τεράστιο, οι ερωτήσεις είναι μαζί με τις τοποθετήσεις από την πλευρά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνουν τοποθετήσεις οι οποίες θα περιέχουν. Τώρα να κάνουμε ερωτήσεις για το κάθε τι που περιέχει. Θα μπλέξουμε. Εγώ λέω να σημειώσετε τις ερωτήσεις όσον αφορά στον κανονισμό και όχι στα σκουπίδια, όχι στο πράσινο σημείο, όχι στην χωροθέτηση. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτό το είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Σήμερα αφορά τον κανονισμό, κάτι έτσι. Είπε συγκεκριμένα 3 ερωτήματα, νομίζω ότι είναι καλά. Θα σημειώσει ο κ. Βράγκη που αφορούν στον κανονισμό. Και νομίζω πρέπει να περιοριστούμε σε αυτή την απάντηση. Ο κύριος Λάμπρου. Λοιπόν, επί το διαδικαστικό πιστεύω. Διαδικαστικά πρώτα. Ότι πρέπει να καταγράψουμε όλες τις ερωτήσεις. Θα πάμε μαζί. Όλες μαζί. Ορίστε. Είστε δεύτερος. Ερωτήσεις που να αφορούν μόνο στον κανονισμό. Πρόεδρε, ο κανονισμός. Μην πούμε γιατί βγάλαμε που θα πάνε. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Εγώ βάζω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Στην τοποθέτηση είναι μετά. Ωραία. Βάζουμε κάποιες ερωτήσεις. Επί του κανονισμού θα απαντήσει ο κ. Κεβαράκης, ο κανονισμός ηγητής, και επί κάποιων θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση, εγώ δίνω. Την τοποθέτησή σας μετά. Ναι, εντάξει. Αυτές θα έχω κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ένας κανονισμός, γιατί είναι πολύ κωδικοποιημένος ερωτήσεις. Λοιπόν, ένας κανονισμός πρέπει έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να έχει για την εφαρμογή του ένα κόστος. Κόστος ωφέλους. Αυτή τη στιγμή, εάν εφαρμοστεί, πόσα χρήματα πρέπει να διαθέσει ο Δήμος από τον προϋπολογισμό του για να εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή αυτός ο κανονισμός που μας προτείνεται. Ένα. Δεύτερο. Λοιπόν, λέω, η εφαρμογή του κανονισμού έχει ένα κόστος που πρέπει να το... Κόστος λειτουργικό. Να το εφαρμόσουμε. Χρειαζόμαστε μηχανήματα, χρειαζόμαστε εξοπλισμό, χρειαζόμαστε εργολάβους. Από τη στιγμή πιστεύετε με τον υφιστάμενο προϋπολογισμό που έχει εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή και η βρίσκεται στο παρατηρητήριο, δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο, με το κωδικό που έχουμε βάλει, μπορεί να καλύψει την υλοποίηση αυτού του προϋπολογισμού, του κανονισμού για την επόμενη χρονιά. Το ύψος, πόσο θέλουμε, 1,5 εκατομμύριο, θέλουμε 2, θέλουμε 1, πόσο θέλουμε. Όχι, θα μας πείτε εσείς, ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Σε ένα καλό, επειδή ουσιαστικά, εάν δεν λύσουμε, κύριε Δημαράκη, τα υπολείμματα που θα πηγαίνουν, είναι σημαντικό, δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τους κανονισμούς. Και η ερώτηση είναι εξής. Στο σχέδιό σας είναι το ποσοστό των υπολείμματων. Ποιο θα είναι το ποσοστό των υπολείμματων. Και φυσικά σε αυτό που είπε ο Ιωκούλος, συμπληρωματικά, εάν υπάρχει προοπτική, πού θα πηγαίνουν. Τρίτη ερώτηση. Είπατε ότι η εκτελεστική επιτροπή θα αποφασίσει την έναρξη του κανονισμού και να σας εξειδωτήσουμε. Ωραία, τι περιμένετε εσείς, τι είναι αυτό που θα σας κάνει να πείτε από αύριο ή σε ένα μήνα θα εφαρμόσετε αυτόν τον κανονισμό. Ωραία. Τέταρτη ερώτηση. Μέσα στον κανονισμό
δεν υπάρχει η σχέση του Δήμου, του πρωτοβάθμιου κοιτάρου της αυτοδιοίκησης με δύο άλλους φορείς. Με την περιφέρεια, η οποία με βάση τον Καλλικράτη έχει την ευθύνη της διαχείρισης των απορριμμάτων και του ΦΟΣΔΑ που... Περιφέρεια. Βεβαίως. Γιατί είναι η περιφέρεια. Ξέρουμε τις ευθύνες που είχε για το δεματοποιητή, τις ευθύνες τα προηγούμενα 3-4 χρόνια για το που μας έφερε ένα μεγάλο σχέδιο. Ωραία, πού συνδέεται ο Δήμος με την περιφέρεια και με το ΦΟΣΔΑ προπονήσουν. Λοιπόν, πέμπτη ερώτηση. Η Δήμη Κορίνθου, Ναυπλίου, ήδη έχουν πάρει αποφάσεις και ζητούν χώρους για δημιουργία πράσινου, δημοτικού πράσινου σημείου σε ιδιωτικούς δικούς τους χώρους. Αλλά έχουν την ευθύνη αυτή, όχι ιδιώτες. Λοιπόν, και μάλιστα υπάρχει δέσμευση από τον Κάλλο Γερόπουλο ότι θα διοικηθούν αυτοί οι δημοτικοί, τα δημοτικά πράσινα σημεία ενός μήνας. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί δεν επιλέξαμε αυτό το μοντέλο και πήγαμε σε άλλο μοντέλο ενός ιδιώτη που θα πήρε άδεια ιδιωτικού πράσινου σημείου. Και τελευταίο ερώτηση, επιμένω στο πώς ο κανονισμός θα εφαρμοστεί με την έννοια ότι χωρίς διοικητικό μηχανισμό και μόνο με αιρετούς δεν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Λοιπόν, επιμένω σε αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει δυσκολία. Άρα λοιπόν, χωρίς υπηρεσία καθαριότητας με συγκεκριμένους ανθρώπους που θα τις τελεχώσουν, δεν μπορούν να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Ευχαριστώ τον κύριο Λάμπρο. Κύριο Στόκα. Λοιπόν, επειδή τα περισσότερα θα τα πούμε στην τοποθέτησή μας, 2-3 ερωτήματα, γιατί με κάλυψαν και λίγο προηγούμενοι. Το κύριο θέμα, κύριε Δημαράκη, μια και είστε ο συζητητής, είναι πώς θα λειτουργήσουν οι υποδομές που προβλέπει ο κανονισμός. Αυτό που είπαν και προηγούμενοι. Δηλαδή, εδώ δεν είναι ξεκάθαρο στον κανονισμό πώς θα λειτουργήσουν οι υποδομές καθαριότητας. Ήδη από το Συμβούλιο της 24ης Οκτωβρίου να έμειναν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Πώς θα λειτουργήσει το πράσινο σημείο, πώς θα πηγαίνουν τα απορρίμματα εκεί. Η άδεια μιλάει για ανακυκλώσιμα. Τα σύμμεχτα πού θα πηγαίνουν. Υπάρχει μια περιγραφή των ΝΑΣΑ μέσα στον κανονισμό, αλλά είναι σε μια μικρή παράγραφο. Δεν αναφέρεται αναλυτικά. Ένα δεύτερο ερώτημα. Είναι η διαδικασία της διαμόρφωσης ενός κανονισμού καθαριότητας που επιβάλλει πρόστιμα. Πώς διαμορφώθηκε το ύψος των προστήμων κατά περίπτωση και γιατί δεν υπάρχει κατώτερο και ανώτερο ύψος αναλόγως με τη βαρύτητα της παράβασης. Ποιοι θα είναι οι επόπτες της καθαριότητας. Πρέπει να γίνουμε ιδιαίτερα σαφείς πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι όλα ανοιχτά, δεν γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι τι θα ψηφίζουν. Και πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμα. Δεν είπαν και προηγούμενοι, δεν υπάρχει υπηρεσία, ούτε δημοτική αστυνομία, ούτε κάτι. Τέλος, πάνω σε αυτό το ερώτημα, θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια όταν τους επιβάλλεται ένα πρόστιμο. Άλλη δίνει το έχω. Θέλω να το προσέξουμε αυτό το θέμα. Ένα κύριο, είπαμε πού θα πηγαίνουν τα σύμμεθα. Αυτό μην το ξεχάσουμε πολύ, γιατί πρέπει να το απαντήσουμε οπωσδήποτε. Και πού θα γίνεται η προδιαλογή των ανακυκλώσιμων. Και σήμερα έχουμε μια καταγγελία ότι στο πράσινο σημείο και ένα σκουπίδια από τους πολίτες. Αν το ξέρετε το θέμα. Αυτά. Ο κύριος Λιβερόπουλος. Κύριε Δημαράκη. Πρόεδρε Δημαράκη. Παρακαλώ. Θα σας στεναχωρήσω λίγο. Ναι. Καταλαβαίνω την αγωνία του Προεδρείου ή της πλειοψηφίας να μην μπούμε επί της ουσίας του προβλήματος. Αλλά εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Δεν είπε κανένας αυτό που λέτε. Αφήστε με να το πω. Ναι, αλλά όχι όπως θέλουμε. Επί της ουσίας να αρχίσουμε όλοι. Ίσα λέμε το αντίθετο. Δεν διακοπούμε. Όταν ξεκινάτε και λέτε ότι καταλαβαίνω την αγωνία να μην μπούμε στην ουσία, ίσα ίσα που είπαμε να μπούμε μόνο στην ουσία. Να μην λαγγίζουμε εδώ και να μην λέμε λόγια. Ακούστε αλήθεια. Παρακαλώ, κύριο Δήμα. Αν θέλουμε επί του κανονισμού, αν θέλετε ερωτήσεις. Μισό λεπτό. Η τοποθέτηση είναι μετά. Εάν θέλετε να μην έχουμε λόγο, να τα στέλνουμε από την
μην μαζευόμαστε. Σας παρακαλώ πολύ. Ό,τι μπορείτε. Πρώτον, επειδή το πήγε ο Δήμαρχος την προηγούμενη φορά περί λαϊκισμού, την επόμενη φορά θα φέρω τον κύριο Μπαπινιώτη εδώ και αν το